Πώς προέκυψε η προβολή της ταινίας, πες μας κυρία, πες μας γιατί, στο μίντεο. Σε συνεννόηση με την στέγη γραμμάτων και τεχνών, αποφασίσαμε να προβάλλουμε και την ταινία μας και στο Αμίντεο. Καθώς και ένα μέλος της ομάδας μας είναι από το Αμίντεο και γιατί πιστεύουμε ότι η ταινία αξίζει να την επικοινωνήσουν και σε άλλες πόλεις. Είναι μεγάλη μας χαρά που η στέγη γραμμάτων και τεχνών ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία, είναι εξαιρετικοί άνθρωποι, τους ευχαριστώ πολύ. Και σε αυτή την προβολή θα έχουμε μαζί μας και το Μουσικό Σχολείο Αμιντέου Φλόρινας, το οποίο θα μας παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα. Θα μιλήσει ο Σταύρος ο Πασπάλης για να πει δύο λόγια για την ταινία, για την πλοκή της, την υποκριτική ας πούμε δυνότητα των ηθοποιών εντός εισαγωγικά, για τα τεχνικά κομμάτια της. Χαιρόμαστε λοιπόν πάρα πολύ που 15 Μαΐου και ώρα 7 στο πνευματικό κέντρο του Αμιντέου θα παρουσιάσουμε την ταινία μας και σας περιμένουμε. Ήταν εύκολο να δημιουργηθεί αυτή η ταινία? Ήταν εύκολο γιατί τα παιδιά το θέλησαν πάρα πολύ. Και κατευθείαν με το που τους έγινε η πρόταση, ανταποκρίθηκαν, θέλησαν και έγιναν μια ομάδα η οποία συνεργάστηκε, είπαν απόψεις, είπαν ιδέες και εισχώρησαν, ας το πούμε, μέσα στο σενάριο που τους δόθηκε και έγινε όλο αυτό. Είναι ικανότατα, είναι εξαιρετικά. Οπότε όταν έχεις μια πολύ όμορφη ομάδα, και από τους τεχνικούς βοηθούς, σκηνοθέτες και από τους ηθοποιούς, τα πάντα γίνονται πιο εύκολα. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ.